Θα πάμε τώρα στους αστυνομικούς Λασιθίου. Καθώς αστυνομικοί του Αγίου Νικολάου έκαναν δώρο ένα παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου που βλέπουμε χαρακτηριστικά στο πρώτο βρέφος για το 2022 στο Λασίθι. Βλέπουμε χαρακτηριστικά τη φωτογραφία. Με ένα χαμόγελο βέβαια που κρύβεται πίσω από τις μάσκες, τις προστατευτικές εκεί των ένστολων. Ένα ξεχωριστό δώρο στο πρώτο βρέφος για το 2022. Ένα δώρο βέβαια, δεν ξέρω αν θα συμφωνήσει ο κύριος Ζερβάκης, Πέτρος Ζερβάκης, ο οποίος είναι Γενικός Γραμματέας Παγκρίτιας Ένωσης Αξιωματικών Αστυνομίας. Στην καλησπέρα μου, καλή χρονιά κύριε Ζερβάκη. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, καλή χρονιά σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Ένα ξεχωριστό δώρο βέβαια, συμβολικό δώρο θα προσθέσω, δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Έτσι ακριβώς, ανήμερα της πρωτοχρονιάς, βρεθήκαμε στο Γενικό Νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, στην Γυναικολογική Κλινική, όπου ο Διευθυντής Γυναικολογικής Κλινικής, ο κύριος Κατάσος, αγκάλιασε αυτή την πρωτοβουλία του Τμήματος Τροχέας Αγίου Νικολάου από την πρώτη στιγμή. Βρεθήκαμε λοιπόν εκεί ανήμερα της πρωτοχρονιάς, κάναμε μια συμβολική κίνηση δίνοντας ένα παιδικό κάθισμα στο πρώτο βρέφος που γεννιέται στο νοσοκομείο της πόλης μας το 2022, συγκεκριμένα στην οικογένεια Παπαδάκη, να το πούμε δημόσια, από το Μακρύγια, από το Κουτσουρά Ιεράπετρας, όπου έφερε στον κόσμο 11 το πρωί ανήμερα της πρωτοχρονιάς ένα υγιέστατο αγοράκι. Το παιδικό κάθισμα, όπως ξέρετε, είχε συμβολικό χαρακτήρα αυτή η κίνηση, θέλοντας να δώσουμε το μήνυμα ότι η οδική ασφάλεια ξεκινάει από το μαιευτήριο, ξεκινάει από την έξοδο της οικογένειας με το νεογέννητο βρέφος από το μαιευτήριο. Το παιδικό κάθισμα θα πρέπει, κύριε Παναγιωτόπουλε, να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι στο όχημα κάθε γονέα που μεταφέρει μικρά παιδιά, ούτως ώστε αυτά να είναι ασφαλείς. Όπως ξέρετε, το παιδικό κάθισμα πρέπει να μεταφέρεται παιδιά, οι γονείς να τα μεταφέρουν σε αυτό κανονικά δεμένα έως την ηλικία των 12 ετών. Μάλιστα. Εντωμεταξύ, θέλω λίγο την άποψή σας. Αν είναι μια επιλογή τα παιδιά να έρχονται από μικρή ηλικία με κανόνες και συνθήκες οδικής ασφάλειας, προκειμένου βέβαια τις επόμενες δεκαετίες να μπει και ένα φρένο σε αυτό το φαινόμενο των τροχαίων δυστυχημάτων. Είδαμε ότι έχασε τη ζωή του και ένας νέος στο Ρέθυμνο. Εκεί παραμονή πρωτοχρονιάς. Δυστυχώς, το νέο έτος δεν μπήκε με τους καλύτερους ιονούς, καθώς ένας 19χρονος, όπως ξέρετε, στην Εθνική Οδό Ρεθύμνου Ηρακλείου έχασε τη ζωή του ανήμερα της πρωτοχρονιάς. Αυτό προσπαθούμε και ως υπηρεσία, κύριε Παναγιωτόπουλε, πέρα από το κομμάτι της καταστολής, δίνουμε μεγάλη σημασία και βαρύτητα στο κομμάτι της πρόληψης των τροχαίων ατυχημάτων. Αυτό μέσα από ενημερωτικές δράσεις στα σχολεία, στα πάρκα κυκλοφοριακής αγωγής. Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με τους νέους, με τα νεαρά ηλικίας άτομα, ούτως ώστε αυτοί να γίνουν μια καλύτερη γενιά οδηγών από ό,τι είναι η σημερινή. Να γαλουχίσουν μια γενιά καλύτερων οδηγών, πιο ευσυνείδητων οδηγών από ό,τι είναι η σημερινή οδηγή, που θα έχουν σίγουρα καλύτερη κυκλοφοριακή συνείδηση και καλύτερη οδηγική παιδεία. Είναι θέμα νοοτροπίας, πιστεύετε, και σε επίπεδο Κρήτης, κύριε Ζερβάκη, ή και συνδυασμός βέβαια νοοτροπίας και κακών συνθήκων, απαρχαιωμένο οδικό δίκτυο σε επίπεδο Κρήτης? Κοιτάξτε, όλα παίζουν τη σημασία τους. Το οδικό δίκτυο του νησιού μας δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Παίζει ρόλο βέβαια και ο παράγοντας τύχη, αλλά παίζει και η νοοτροπία που έχουμε ως λαός, ως κριτική. Σίγουρα, αν παρατηρήσετε και τα στατιστικά στοιχεία, δείχνουν ότι τα περισσότερα θανατηφόρα ατυχήματα συμβαίνουν από τις 12 το πρωί έως τις 6, από τις 12 τα μεσάνυχτα έως τις 6 το πρωί. Και η κύρια αιτία, όπως καταλαβαίνετε, είναι η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. Δηλαδή, σε αυτές τις παραβάσεις που αποτελούν τις κύριες αιτίες πρόκλησης θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων, δηλαδή στην κατανάλωση του αλκοόλ, την υπερβολική ταχύτητα, στη χρήση του προστατευτικού κράνου και της ζώνης ασφαλείας, σε αυτές τις παραβάσεις στεκόμαστε ως υπηρεσία, δίνουμε έμφαση και προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε όσο μπορούμε τα τροχαία ατυχήματα. Γιατί δεν σας κρύβω ότι όταν συμβεί ένα θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα, όπου και να συμβεί στο νησί μας, κάνουμε πραγματικά, πιστέψτε με την αυτοκριτική μας ως αστυνομικοί, υπηρετούνται στο τμήμα τροχείας του νησιού, τι δεν κάναμε σωστά, πώς μπορούσαμε να το αποφύγουμε αυτό το συμβάν και πώς μπορούσαμε να σώσουμε τον συνάνθρωπό μας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο λέτε, κύριε Ζερβάκη, και θα προσθέσω εγώ ότι αυτή είναι η νοοτροπία της νέας γενιάς των αστυνομικών, βέβαια, και σας τιμά το γεγονός ότι μπορεί να υπάρξει, να σημειωθεί ένα τροχαίο δυστύχημα, ένα συμβάν στα Χανιά και να σας επηρεάσει και ψυχικά και να μπείτε σε μια διαδικασία αυτοκριτικής. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το οποίο λέτε. Η ευχή σας για το 2022, κύριε Ζερβάκη, ποια είναι? Ευχόμαστε το νέο έτος. Όπως ξέρετε, το 2021 έκλεισε το νησί μας με 49 συνανθρώπους μας να χάνονται στην άσφαλτο, να σταματήσει αυτή η αιματοχυσία στους δρόμους του νησιού μας,
να μην θρυνήσουμε άλλους συνανθρώπους, διότι περισσότεροι, όπως ξέρετε, κύριε Παναγιωτόπουλε, είναι νεαρές ηλικίας άτομα, βρίσκονται στην πιο παραγωγική φάση της ζωής τους, είναι μπροστά όλη η ζωή τους. Οπότε, να μην θρυνήσουμε άλλους συνανθρώπους στην άσφαλτο το 2022, να είναι ένα ανέμακτο έτος. Να ευχηθώ από την πλευρά μου καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο, με υγεία, αγάπη, αισιοδοξία. Και την ευχή φυσικά το νέο έτος να απαλλαγούμε από αυτή την οδυνηρή κατάσταση που βιώνουμε όλοι, να καταπολεμήσουμε τον αόρατο εχθρό και να επανέλθουμε σε κανονικούς ρυθμούς ζωής. Να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Ζερβάκη, να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή χρονιά. Να είστε καλά και να πολύ.